Ελαφρώς χαμηλότερη επιβατική κίνηση εμφάνισε το φετινό Ιανουάριο ετησίως η Fraport Greece, που διαχειρίζεται τα 14 μεγαλύτερα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η κίνηση στα αεροδρόμια φαίνεται πως παρουσίασε αύξηση επιβατών κατά 60% στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο το αεροδρόμιο της Καβάλας παρατήρησε μείωση της τάξης του μείον 47% και είναι ένα από τα αεροδρόμια της χώρας που παρουσίασε αρνητικό πρόσημο μαζί με τις Κέρκυρας και τις Σαντορίνης. Το ακόμη πιο ευχαριστώ είναι ότι σε μια σύσκεψη που είχαμε στο γραφείο του κ. Περιφερειάρχη το προηγούμενο μήνα με τα στελέχη της ΕΣΥΑΝ, και με την οποία συζητούσαν το πώς θα αναπτύξουμε περισσότερο τις πτήσεις προς τη δική μας περιοχή, αλλά και πώς θα διαφημίσουμε τη δική μας περιοχή, μας είπαν ότι φαίνεται από τα συστήματα τα οποία έχουν ότι οι προκρατήσεις για την περίοδο που μας έρχεται και για το καλοκαίρι είναι πολύ αυξημένες για το αεροδρόμιο της Καβάλας, και μάλιστα μας είπαν ότι οι πτήσεις που έρχονται από Αθήνα έχουν επιβάτες οι οποίες την παίρνουν ως ανταπόκριση από το εξωτερικό. Δηλαδή, από την Αθήνα έρχονται και αρκετοί επισκέπτες από το εξωτερικό. Δεν ήταν τυχαίο που βάλαμε την Fraport στη σύμπραξη αυτή εξ αρχής, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να μας πει προς πώς θα μπορέσουμε να ανταπτύξουμε το αεροδρόμιο της Καβάλας. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόμαστε. Φυσικά υπήρχε η πανδημία, η οποία για δύο χρόνια ανέστειλε όλη αυτή την προσπάθειά μας, γιατί μην ξεχνάτε, ενώ ξεκίνησαμε εμείς το 19, το 20 είχαμε την πανδημία και το 21. Και ένας από τους στόχους μας είναι να κάνουμε τον τόπο μας περισσότερο ελκυστικό στις αεροπορικές εταιρείες και να έχουμε και περισσότερες πτήσεις εδώ στην περιοχή μας. Στόχος μεταξύ άλλων των τοπικών φορέων είναι να αυξηθούν οι πτήσεις από το εξωτερικό το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ μελετάται και μία σύνδεση αεροπορικός με το Βουκουρέστι. Έτσι ακριβώς. Φαίνεται ότι με τους Ρουμάνους έχουμε κάποια ευχάριστα νέα το επόμενο διάστημα, που καλό θα ανακοινωθούν. Αλλά δουλεύουμε και για χώρες όπως σας είπα, οι οποίες ίσως και από το 24 κάποιες από αυτές να εντάξουν στο πρόγραμμά τους και το αεροδρόμιο της Καβάλας, το Μέγα Αλέξανδρα.